Καλημέρα σας. Σήμερα live από το αυτοκίνητο, τι να κάνουμε. Είμαστε σε κίνηση και δεν γίνονταν διαφορετικά. Έπρεπε οπωσδήποτε να μιλήσουμε από το αυτοκίνητο. Λοιπόν, θέλω λίγο σήμερα να σας πω καταρχήν μια πολύ γλυκιά καλημέρα και να μοιραστώ μαζί σας, όπως κάθε μέρα το κάνω, όταν έχω έμπνευση φυσικά. Θα μου πεις τώρα, φιλαράκι, τι γίνεται, έχεις τόση έμπνευση κάθε μέρα? Δόξα τον Κύριο, δόξα τον Κύριο. Δεν με αφήνει ποτέ χωρίς θετική σκέψη, γενικότερα χωρίς να έχω μια καλή σκέψη. Θέλω λοιπόν σήμερα να μοιραστώ μαζί σας αυτό το μικρό πείραμα που θέλω να σας προτείνω να κάνετε, για να δείτε πόσο σημαντική είναι η διαδικασία, το πώς ξυπνάς από το πρωί και πώς ρυθμίζεις τον εγκέφαλό σου. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω 2 μέρες, αύριο δηλαδή και μεθαύριο, να ξεκινήσετε την ημέρα σας με μεγάλη ένταση. Δηλαδή να αρχίζετε, να έχετε μια πάρα πολύ φωνακλάδικη δηλαδή καλημέρα, και η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι, προσέξτε με, αρνητική στις λέξεις, αλλά να είναι ο τόνος, όπως σας το λέω. Να είναι δηλαδή η ένταση μεγάλη, να φωνάξετε, να πείτε «Καλημέρα!» Ένα τέτοιο πράγμα. Δοκιμάστε το 2 μέρες. Και μετά, τις άλλες 2 μέρες, θέλω να σας παρακαλέσω να ξεκινήσετε την ημέρα σας όχι με απαραίτητη, προσέξτε με, αρνητική ή θετική σκέψη, αλλά με τον τόνο της φωνής. Πολύ μαλακά, πολύ ήρεμα, γλυκά, τρυφερά. Να πείτε «Καλημέρα!» Τέτοιο πράγμα, «Τι καλά που είμαι σήμερα» κτλ. 2 μέρες αυτό. Okay. Οπότε θα διαπιστώσετε σίγουρα αυτό που σας λέω. Το πόσο επηρεάζετε όχι μόνο από το τι λέτε, από τον τόνο της φωνής ο εγκέφαλος. Και σαν να μην έφτανε αυτό, θα σας πω και κάτι άλλο. Την 5η μέρα αποφασίστε να πείτε με την ένταση τη χαμηλή 12 λέξεις θετικές με το που θα ξυπνήσετε. Αυτό το πείραμα συνηθίζω να το προτείνω στους πολύ 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 αρνητικούς ανθρώπους, οι οποίοι έχουν εγκαθιδρύσει μέσα τους δηλαδή μία άρνηση, να το πω έτσι, και δεν μπορούν να ξεκολλήσουν για να πάνε ένα βήμα παρακάτω τη ζωή τους. Και εγώ πολύ απλά βρίσκω αυτόν τον τρόπο μαζί με άλλα πράγματα να ξεκολλήσουν από αυτό. Εύχομαι πραγματικά να αποτελέσει μια καλή, έτσι, ένα καλό επιχείρημα το πείραμα που μόλις σας πρότεινα. Πολλά άλλα τέτοια τεστ και γενικότερα με τους ανθρώπους που έχουν ενδιασμούς ή βρίσκονται σε μια φάση που θέλουν να δώσουν ωραία πράγματα στη ζωή τους, μπορείτε να βρείτε στο πλημιστός.com. Αν πάλι θέλετε πραγματικά να κάνετε κάτι καλό στον εαυτό σας και να επαναπρογραμματίσετε τον εγκέφαλό σας και την ημέρα σας από το πρωί, νομίζω ότι η μεθοδολογία μου, το voice healing, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Μπείτε στο voicehealing.gr και εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που θέλετε, καθώς και τις συνεδρίες που μπορείτε να κάνετε. Αν πάλι δεν θέλετε να κάνετε τίποτα από όλα αυτά, θα σας πω τότε πολύ απλά ένα κρίμα. Κρίμα, γιατί πολύ απλά είστε πάρα πολύ αρνητικός και δεν θέλετε να προχωρήσετε τη ζωή σας με τίποτα. Θα σας χαιρετήσω τώρα, θα σας καλημερίσω και θα σας δώσω έτσι μια πολύ μικρή εικόνα. Μια μικρή εικόνα για να δείτε πού είμαι. Κατεβαίνουμε λοιπόν σιγά σιγά. Γιατί πρέπει να συναντήσουμε συγκεκριμένους ανθρώπους. Καλημέρα, να μου προσέχετε πολύ τον εαυτό σας.